κρατήσου! Το έπιασα! Ο αέρας είναι πολύ δυνατός, ο μπαμπάς δεν μπορεί να κουμαντάρει καλά πρέπει το πλοίο! Πρέπει να το κόψουμε! Τι! Δώσε μου το μαχαίρι σου! Ναι! Τα καταφέραμε, μπαμπά! Είσαι καλά! Συγχαρητήρια, φιλαράκι! Ευτυχώς την γλιτώσαμε. Αυτή τη φορά παραλίγο. Αυτό ξαναπες το κόρη μου. Το ξεπεράσαμε όμως. Χάρη σε εσάς τους δυο. Νομίζω... σήκωσα ένα τόνο πανιά. Πηγαίνετε και δυο κάτω. Σας αξίζει να ξεκουραστείτε. Δεν ιστάζω, καπετάνιε. Όμως εσύ χρειάζεσαι ύπνο. Θα κρατήσω εγώ την πορεία. Εντάξει. Αλλά αν χρειαστείς βοήθεια, φώναξε μένα τον Τόμπι. Να προσέχεις. Μην πέσεις στη θάλασσα. Μόνο ευθεία πάμε τώρα. Μάλιστα, καπετάνιε. Έχει κότσια ο νέος. Φύσα αέρα, φύσα αέρα. Ο αδερφός μου ο Τόμ θα ξαφνιαζόταν πολύ αν με έβλεπε τώρα, Κρόξ. Ωραία δεν θα ήταν να ήταν εδώ. Τι συμβαίνει? Ο Κότι! Στάσου! Νάνση! Καπετάνιε! Νάνση! Νάνση! Αου! Το νερό καίει! Καίει πολύ! Κρόξ! Ακολούθησέ τους, κορίτσι μου! Μη μένεις μαζί μου! Εσύ θα τους προλάβεις! Ξέρω ότι δεν θες να μ' αφήσεις, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Ακολούθησέ τους. Σίγουρα θα γυρίσουν πίσω. Πρέπει να ξεκουραστώ. Πρέπει να προχωρήσεις πρώτη, Κρόξ. Είναι ο μόνος τρόπος. Δεν μπορώ να κολυμπήσω τόσο γρήγορα. Τι είδες? Ελπίζω όχι κι άλλο καυτό νερό. Μπράβο, κορίτσι μου! Είναι πολύ δύσκολο, Κρόξ. Τι είναι, Κρόξ? Τι έγινε? Ωραία. Πρώτα ψήθηκα, τώρα θα με φάνε κιόλας. Όχι! Όχι, το πόδι μου! Δελφίνια, απίστευτο! Έχουμε ακόμα πρόβλημα όμως. Πολύ αργός είσαι, φίλε. Ου!
Γεια στάσου! Τι ομορφιά! Τα λέμε αργότερα, μεγάλε! Η Νάνση και ο καπετάνιος σίγουρα θα γυρίσουν. Σίγουρα! Σύντομα θα δουν το σήμα μας. Πρέπει να το δουν. Όλα θα πάνε καλά, έτσι. Ο καπετάνιος θα έρθει. Ξέρεις, θυμήθηκα διάφορα από μια ιστορία που μου διάβαζε η μητέρα μου, στον Τόμ και σε μένα. Για κάποιον που τον έλεγαν Ροβινσόνα ή κάτι τέτοιο. Το πλοίο του ναυάγιζε σε ένα νησί σαν κι αυτό. Και υπήρχαν... κανίβαλοι! Θα πάρουν μια τρομάρα και θα φύγουν από τη μέση πέφτοντας κατευθείαν την παγίδα μου. Από εδώ θα τους ακούσουμε όταν θα έρχονται. Έφτασαν. Ούτε άχνα, Κρόξ. Ετοιμάσου να πετάξεις. Κανίβαλοι! Ποιοι είστε? Καλά λοιπόν, ελάτε. Θα σας πολεμήσω. Πολύ γενναίος είναι. Ατρόμητος. Ποιες είστε τέλος πάντων? Εγώ είμαι η Πέλο και η αδερφή μου η Μπέλο. Μην του μιλάς. Δεν θα μας πειράξει, φοβάται πολύ. Δεν φοβάμαι. Φοβάσαι, νόμιζες ότι είμαστε κανίβαλοι. Άκου, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Πρέπει να βρω τους φίλους μου. Μου χρειάζεται λίγη βοήθεια. Πού πηγαίνετε? Τι περιμένεις, γεια σου. Είναι αυτό. Έλα, έλα να δεις. Το χωριό των κανιβάλων. Καλώς ήρθες, Σαμ. Πιστεύεις ότι θα βρεις ποτέ τον αδερφό σου, τον Ντόμ? Έτσι πίστευα. Αλλά δεν έχω και πολλές ελπίδες αν δεν με βρουν οι φίλοι μου. Πέλο, ο Σαμ θα πεινάει πολύ. Φάει όσο θέλει, Σαμ. Είδες τίποτα, Κέλο? Όχι, μαμά, απολύτως τίποτα. Πιστεύεις ότι οι φίλοι σου πηγαίνουν βόρεια? Αν μου δώσετε μια μικρή βάρκα, μπορώ να τους βρω. Παρά είναι επικίνδυνο αυτό. Ο γιος μου έχει δίκιο. Έχουμε δουλεμπόρους στην περιοχή. Μπορεί και αυτός να είναι. Δεν είσαι όμως.
Δεν ξέρω καν τι είναι οι δουλέμποροι. Κλέβουν ανθρώπους από τα νησιά εδώ. Είναι λευκοί σαν εσένα. Κλέβουν ανθρώπους. Γιατί? Για να τους πουλήσουν για σκλάβους, γι' αυτό. Σίγουρα δουλέμπορος δεν είμαι. Το βλέπουμε αυτό, Σαμ. Αλλά όσο λείπουν ο άντρας μου και οι πολεμιστές, δεν μπορώ να σ' αφήσω να βγεις από τον κόλπο. Αφήστε το παιδί να φάει με την ησυχία του. Σε εσάς τις δύο μιλά. Λυπάμαι που έχασες τους φίλους σου, Σαμ. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα απερί δουλεμπόρων. Είναι πολύ επικίνδυνοι. Γι' αυτό και εμείς φυλάμε σκόπια. Για να προστατεύουμε το χωριό όσο λείπει ο πατέρας. Θα βοηθήσω κι εγώ. Ωραία. Και θα ψάξουμε να βρούμε τους δικούς σου. Μου είπες ότι όταν έπεσες από το πλοίο η θάλασσα ήταν καυτή. Πώς έγινε αυτό? Ήταν περίεργο. Πολύ πέρα από τον κόλπο και ακόμα πιο πέρα. Hey! Α! Θες να βουτήξουμε να δεις μια σπηλιά κάτω από τη θάλασσα? Μήπως φοβάσαι? Όχι βέβαια. Αλλά τώρα έχω δουλειά εδώ. Μάλλον έχεις δίκιο, Μπέλο. Φοβάται. Hey! Θα βουτήξω. Θαυμάσια. Έλα να μας βρεις τη λίμνη. Σταμάτα, Κρόξ. Μου την έφεραν πάλι. Ακριβώς. Έτσι μου κάνουν και εμένα. Συγγνώμη, είπα ότι θα σε βοηθούσα. Δεν πρέπει να νομίζουν ότι φοβάσαι. Καλύτερα όμως να έρθω μαζί σου. Αν σκοπεύεις να τα βάλεις με αυτές, χρειάζεσαι βοήθεια. Πώς τα πήγα? Καλούτσικα, αλλά είσαι σφιγμένος. Το μυστικό είναι να χαλαρώνεις. Μάλιστα. Χαλαρώνω. Χαλαρώνω. Έλα να βοηθήσεις τους φίλους μου. Πόπο! Για δες τα. Οι αδερφές μου μαλώνουν μεταξύ τους συνέχεια. Μόνο κοίτα μην μπει στη μέση. Τι λες εκεί, Κέλο? Ο Σαμ, λέω, είναι έτοιμος. Νόμιζα ότι άλλαξες γνώμη. Με τίποτα. Πάμε, Κρόξ. Κρόξ. Θα την προσέχω εγώ. Θυμήσου να χαλαρώνεις και πρόσεχε τα κόλπα τους. Το άκουσε αυτό, αδερφούλη. Hey, περιμένετε. Καλή ιδέα κι αυτή. Ο Σαμ έμπλεξε για τα καλά, Κρόξ. Μας. Μέσα. Δεν έχω κρατήσει ποτέ τόσο πολύ την αναπνοή μου. Είμαι τρελός. Δεν θα αντέξω για πολύ ακόμα. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε, είπε. Ω, παραπάει. Χρειάζομαι αέρα. Πρέπει να αναπνεύσω. Γιατί είπα ότι μπορώ να κάνω ό,τι και εκείνες. Θέλω αέρα. Τα κατάφερες. Θα έκανε κανένα κόλπο. Όχι. Γιατί? Μπορείς να κρατήσεις την ανάσα σου τόση ώρα. Παιχνιδάκι ήταν. Βάου. Είναι φοβερά εδώ. Εμείς τη βρήκαμε, Σαμ. Είναι σπηλιά που τραγουδάει. Τραγουδάει?
Εγώ δεν ακούω τίποτα. Χτύπα έναν από τους αλαχμίτες. Ω, κοίτα πράγματα. Χτύπα και τους άλλους. Εντάξει. Είναι υπέροχο. Ε, Σαμ, έλα. Σας ακολουθώ. Ας παραβγούμε μαζί του για να δούμε πόσο καλός είναι. Είστε αργές. Το λυπάσαι ακόμα, αδελφούλα. Είναι χειρότερος από σένα. Ανέβα τα σκαλιά, Σαμ. Ευτυχώς που δεν χρειάστηκε να κολυμπήσω πάλι. Τι? Τίποτα. Να βοηθήσω? Όχι. Εσύ θες βοήθεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη βόλτα. Κολυμπάς πολύ καλά, το ξέρεις. Κοιτάξτε! Το χωριό μας! Γιατί έπιασε φωτιά, άραγε. Αν κρίνω από την Κρόξ, κάτι κακό συνέβη. Και χειροτερεύει. Πρέπει να τρέξουμε πίσω και να βοηθήσουμε. Ελάτε! Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο? Μαμά! Πού είσαι? Κορίτσια, από εδώ! Γρήγορα, ελάτε κοντά μου! Πού ήσασταν? Οι δουλεύοροι πήραν τον γέλο και τα άλλα αγόρια! Τι? Θα πάμε με τη βάρκα να βρούμε τον μπαμπά. Όχι, θα σας πιάσουν οι δουλεύοροι. Μα πρέπει. Είστε πολύ μικρές. Μαμά, δεν είμαστε πια παιδιά. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Ξέρεις ότι ξέρουμε να οδηγούμε πλοίο. Θα πάω μαζί τους. Και οι Κρόξ. Θα φέρουμε βοήθεια. Πηγαίνετε στο νησί του αρχηγού. Σε παρακαλώ, πρόσεχε τα κορίτσια μου. Μαμά, μην ανησυχείς. Να πιστεύετε μόνο τον εαυτό σας. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το νησί μας. Δες, αυτό το κοχύλι. Είναι απίθανο. Χάρτης. Και όλα τα κοχύλια είναι νησιά. Έξυπνος είναι. Άρα είμαστε εντάξει. Μέχρι και χάρτη έχουμε. Για το ένα μέρος της διαδρομής. Μα πέρα από αυτό το νησί, τα νερά είναι άγνωστα. Καλά. Ξέρω ότι πάμε δυτικά. Ας πούμε. Δυτικά? Δηλαδή προς τα εκεί που δύο ήλιος. Εντάξει, εντάξει. Μόνο να βοηθήσω θέλω. Ευχαριστούμε, Σαμ. Κράτα καλά το τιμόνι, Σαμ. Αυτό φαίνεται άσχημο. Πάμε σε αυτό το νησί για να βρούμε καταφύγιο. Ο καιρός αγριεύει. Το βλέπω το νησί. Προσπάθησε να στρίψεις δεξιά. Πώς θα φτάσουμε εκεί? Το ρεύμα είναι πολύ δυνατό. Πρέπει να παλέψουμε, Σαμ. Τι είναι, Κρόξ? Δουλεύωρη! Όχι! Η Νάνση είναι! Το δελφίνι! Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε, Σαμ! Είσαι σίγουρος! Φυσικά! Είναι το δελφίνι μας! Hey! Hey! Πιστεύτε με! Οι φίλοι μου είναι! Hey! Νάνση! Καπετάνιε! Αλλάξτε πορεία! Θα τους προφτάσουμε! Τρέχα, Κρόξ, πέτα! Τι τρέχει? Τρέχα στην Άνση! Καπετάνιε, Νάνση, ο Σαμ είμαι! Ρίξτε μου το σκηνή!
Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ, Σαμ. Είναι επικίνδυνο. Πάω να τους πω ότι είμαστε εδώ. Γεια! Πού είστε? Δεν μου αρέσει αυτό. Γεια! Ο Σαμ είμαι! Νάνση! Καπετάνιε! Νάνση, δεν είναι κανείς εδώ. Κανείς απολύτως. Τι συμβαίνει, Σαμ? Πού εξαφανίστηκαν? Δεν ξέρω. Φαίνεται σαν να έφυγαν όλοι βιαστικά. Η Νάνση δεν πάει πουθενά χωρίς το μαχαίρι της. Ποτέ. Τι πιστεύεις? Κάτι πολύ κακό του συνέβη. Η δουλέμπορη. Λες να πέρασαν κι από εδώ? Δεν το ξέρουμε αυτό. Τι έγινε τότε, Πέλο? Πήδηξαν στη θάλασσα? Φροντίστε να κρατάτε σταθερά τη βάρκα. Γιατί? Ακούστε με. Αν αυτοί οι δουλέμποροι έχουν πιάσει την Άνση και τον καπετάνιο μαζί με τον αδερφό σας, εγώ θα τους κυνηγήσω. Μα εμείς πρέπει να βρούμε τον πατέρα μας. Αν δεν τους ακολουθήσουμε τώρα, θα τους χάσουμε για πάντα. Έχει δίκιο. Ίσως. Μπορείς να κουμαντάρεις το πλοίο? Μα και βέβαια. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Η καταιγίδα έρχεται κατά πάνω μας. Κάντε γρήγορα! Κατεβάστε τα πανιά! Εύκολο, ε! Και έλα να το κάνεις εσύ! Πέλο, βοήθεια! Όχι! Αφήστε το! Βοηθήστε με εδώ κάτω! Να, ο καπετάνιος μας, αδελφούλα! Κουνηθείτε πια! Αφήσαμε πολύ πάλι, Σαμ. Ξέρω τι κάνω. Τέρας είναι. Αυτό σίγουρα θα μας προλάβει. Πρέπει να κρατήσουμε σταθερή πορεία. Η βάρκα μας. Ξέχνα την, Πέλο. Πρέπει να σταματήσουμε. Χάσαμε τον έλεγχο. Να ξεμπλοκάρουμε το τιμόνι! Δεν έχει νόημα! Είναι η μόνη μας ελπίδα! Δώσ' μου το μαχαίρι! Τι? Το μαχαίρι της φίλης σου! Κοίτα! Θα βρούμε μέρος να αράξουμε εδώ! Ας το ελπίσουμε! Πρέπει! Για να σώσουμε το πλοίο και να σωθούμε κι εμείς! Να πάμε όμως στην άλλη πλευρά, όπου δεν φυσάει έτσι! Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Δεν μπορώ να αφήσω το πλοίο εδώ. Μη λες τρέλες. Το πλοίο έχει κολλήσει. Αν δεν φύγουμε τώρα, Σαμ, θα γίνουμε χίλια κομμάτια. Εντάξει, έχω μια ιδέα.
Μείνε ακίνητη. Τι κάνεις? Έχε μου εμπιστοσύνη. Πρέπει να πάμε στα βράχια. Έτσι θα μείνουμε μαζί. Εμπρός, πίδα. Και εσύ? Θα ακολουθήσω, αλλά θα χαλαρώσω σιγά σιγά το σκηνή για να μην χτυπήσετε στα βράχια. Δεν μπορούμε να σ' αφήσουμε. Φύγετε πριν διαλυθεί το πλοίο. Πέτα, Κρόξ. Πήγαινε στη στεριά. Πρόσεχε, Σαμ. Κολύμπα. Πρόσεχε. Κολύμπα. Αυτό κάνω. Αντιθείτε από τα βράχια. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί από πού ήρθαν? Ποιος νοιάζεται? Μην κουνιέσαι, κοριτσάκι. Πω, πόσο χαιρόμαστε που σας βλέπουμε. Πάνε στην ώρα, ε. Ευχαριστούμε. Δεν μπορούσαμε να σας αφήσουμε να πνιγείτε. Φέρτε τους στην κατασκήνωση. Μάλιστα, καπετάνιε. Τι έχεις πάθει εσύ, μόλις μας έσωσαν? Ποιοι είναι αυτοί? Ελάτε μαζί μου, θα μας φάνε καρχαρίες εδώ. Μην ανησυχείς, φίλε, σε ακολουθούμε. Ωραία. Για να δούμε ποιους έχουμε εδώ, λοιπόν. Δεν τον συμπαθεί και πολύ αυτόν. Γιατί ανησυχείς, κοπελιά? Ζεσταθήκαμε. Είστε τυχερά πιτσιρίκια πάντως. Κατά τύχη έφερα το πλοίο μου εδώ για να βρούμε καταφύγιο. Ρίξε με άγκυρα λίγο πιο κάτω από εδώ. Ποιοι είστε? Μπορώ να σου κάνω την ίδια ερώτηση, Λεβέντη μου, σε σένα και το φτερωτό σου φίλο. Κρόξ, πρόσεχε τους τρόπους σου προς τον κύριο. Είμαι ο καπετάνιος Μπεν Μπόιντ, στις υπηρεσίες σας. Είμαι ο Σαμ. Και από εδώ η Πέλο και η Μπέλο. Ακολουθούμε ένα πλοίο. Ίσως το είδατε. Ένα δουλεμπορικό. Δουλεμπορικό? Πήραν τον αδερφό μου και άλλους νέους από το νησί μας. Και τους φίλους μου, τον καπετάνιο και την Άνση, την κόρη του. Λείπουν από το πλοίο τους. Από το Δελφίνι. Τι? Μη λέτε άλλα. Μα ξέρω ότι οι ναυτικές αρχές δεν άκουσαν τίποτα για δουλεμπόρους στα νερά εδώ. Λυπάμαι που είχατε να αντιμετωπίσετε και αυτό μέσα στάλα. Μπορείς να μας βοηθήσεις? Θα κάνω ό,τι μπορώ, παλικάρι μου. Τώρα ξεκουραστείτε εδώ με τους ναύτες μου. Όταν κοπάσει η καταιγίδα, σύντομα δηλαδή, θα επιστρέψω με το πλοίο μου. Θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε το πλοίο σου από την ξέρα. Αυτό σίγουρα μπορώ να το κάνω. Ωραία! Ευχαριστούμε πολύ! Κοίτα να ζεσταθούν. Μην τους αφήσεις να εξαντληθούν. Να ξεκουραστείτε. Και μη φύγετε από εδώ. Δεν θα αργήσω. Εντάξει, Μπόσον. Έλα μαζί μου. Πάλι καλά που τους βρήκαμε. Πολύ σωστά. Σαν να μας έπεσε το λαχείο. Φαίνεται πως αυτός ο καπετάνιος Μπόιντ είναι σημαντικός. Αου! Βαρέθηκα τα σκέρτσα σου, Κρόξ. Αποκλείεται. Να πας να κάτσεις σε κανένα βράχο αν να συνεχίσεις έτσι. Τι έπαθε η καρακάξα, Σαμ? Πρώτη φορά την βλέπω να φέρεται έτσι. Καμιά φορά ξεχνάει τους τρόπους της. Καλά, αρκεί να μην σκεφτείς να την ακολουθήσεις. Είναι επικίνδυνα εκεί πάνω και ο καπετάνιος θέλει να μείνετε εδώ. Μην ανησυχείς. Χρειαζόμαστε ξεκούραση. Θα γυρίσει. Η Κρόξ τελικά είναι έξυπνη. Τι εννοείς? Ναι, Μπέλο. Ούτε εγώ εμπιστεύομαι τον καπετάνιο Μπόιντ. Μας έσωσε. Άκουσέ την. Η αδερφή μου βλέπει διάφορα. Νιώθει διάφορα για τους άλλους. Έχει χάρισμα. Καλά. Πολλά είναι αυτά που δεν καταλαβαίνεις, μικρέ. Μη με λες, μικρό. Έχουμε καλά πρόβλημα. Απλά ανησυχούμε για τη βάρκα μας. Δεν υπάρχει λόγος. Ακούσατε τον καπετάνιο. Θα το φροντίσει αυτός. Ελάτε, ας ξεκουραστούμε. Τι κάνεις? Κοιμήσου. Έτσι, μπράβο.
Ο Σαμ πρέπει να είναι εδώ κοντά. Είναι απίστευτο. Ε, τελειώνεται εκεί πέρα. Εσύ. Δε σκάλια εδώ πέρα. Ντροπή σου. Καθάρισέ τα. Καλό πουλάκι. Καλό πουλάκι. Πού είναι ο Σαμ? Πού είναι, κορίτσι μου? Πήγαινε το στον Σαμ. Μην αργείς. Τώρα, πήγαινε το στον Σαμ. Δεν τελείωνε πια. Τι κοιτάς εκεί? Δούλευε, είπα. Βαρέθηκα να κάνω την τάντα για τα παλιόπαιδα. Hey, εσείς. Θέλετε να πιείτε? Καλύτερα να ετοιμαστείτε. Ο καπετάνιος θα... Οχ, είσαι το καλό σημαίνει εδώ. Hey, πού είστε? Οχ, όχι. Ο Μπόιντ θα μου πάρει το κεφάλι τώρα. Hey! Γυρίστε πίσω, αλήτες! Ελάτε, ελάτε εδώ! Δεν πολύ χάρηκε. Ωραία. Εσένα μπορεί να σ' αρέσει, αλλά εγώ θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον καπετάνιο Μπόιντ για τη συμπεριφορά μας. Είπε ότι θα μας βοηθήσει και εγώ τον πιστεύω. Εγώ εμπιστεύομαι την Μπέλο, Σαμ. Καλά, καλά. Ο αδερφός σας μου είπε ότι είναι άσκοπο να μαλώνω και με τις δυο σας ταυτόχρονα. Πάμε να γίνουμε ρεζίλοι. Έχω δίκιο, Σαμ. Θα δούμε. Εκεί πάνω. Κανείς άλλος να με παιδέψει? Δε, Σαμ. Τι έχεις εκεί, Κρόξ? Το ξέρω αυτό. Είναι το κέλο. Είσαι σίγουρη? Έχω δίκιο για τον Μπόιντ. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Hey! Μαζί σας είμαι, εντάξει? Φοβερό πλοίο έχει. Εμπρός, λεβέντες! Κουνηθείτε! Θέλω να φύγω από αυτό το νησί το συντομότερο δυνατό. Θα πάρω πολύ χρήμα για όλους εσάς στην πατρίδα. Το θυμάστε? Η Κρόξ ξέρει τι να κάνει. Έτσι δεν είναι, Κρόξ? Εντάξει. Φύγε, Κρόξ. Ό,τι είναι αυτό. Φύγε! Φύγε από εδώ! Φύγε, μακριά! Φύγε! Φύγε! Έχει πάθει έρωτα! Φύγε! Μπράβο, Κρόξ! Γρήγορα, θα μας δουν από το πλοίο! Πάμε! Αν είχα το τουφέκι μου, θα έρχνα κανένα δυο στους παλιοκαρχαρίες. Τι σκαρώνουν εκεί πέρα. Τεμπελιάζουν όταν έχουν δουλειά να κάνουν. Άλλοι δουλεύουν μέσα στη χλειδί και εγώ έμπλεξα με αυτούς τους άχρηστους, τους σκλάβους. Σαμ! Είστε και δύο έτοιμες? Πάμε! Άντε πάλι, καρχαρίες. Τώρα είμαι έτοιμος. Αν σας δω πάλι... Πουθενά ο αδερφός σας. Πώς θα του εξηγήσουμε τι κάνουμε εδώ όταν μας δει? Κέλο, μ' ακούς? Κέλο!
Σε παρακαλώ, είναι τρελό. Εδώ θα είναι ο Κέλο. Κέλο! Στο είπα. Ο καπετάνιος Μπόινγκ δεν έχει καμία σχέση με σκλάβους. Ελάτε στο θείο, καρχαρίες. Πώς βρεθήκατε εδώ? Το ήξερα! Πού είναι ο Σαμ? Δεν το πιστεύω. Μπράβο σου, Σαμ. Τον βοηθήσαμε κι εμείς, αδελφέ μου. Η Νάνση και ο καπετάνιος είναι μαζί σας. Λυπάμαι, Σαμ. Δεν τους είδα πουθενά. Ο Μπόινγκ θα μου το πληρώσει αυτό. Ας προσπαθήσουμε να ξεκολλήσουμε αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πού είναι ο φύλακας? Πήγε για ψάρεμα. Ελάτε, καρχαριάκια. Περιμένω. Δεν κουνιέται αυτό το πράγμα. Θα κουνηθεί. Έχει κολλήσει. Ελάτε, μαζί. Σταματήστε τώρα αμέσως. Μπόινγκ, μας είπες ψέματα. Πιάστε τους. Γρήγορα. Τρέξτε. Όχι. Όχι. Ελάτε. Πιάστε τον. Γρήγορα. Άσε με, άσε με. Τα κορίτσια. Εσείς οι δυο, δέστε το αγόρι. Μάλιστα, καπετάνιε. Αρκετά σ' ανέχτηκα πια. Έτσι λες. Σταμάτησε. Απλό είναι, τελειώνεται. Σαμ. Συνέχισε να μ' αρέσει. Τρεις εναντίον. Κούλασέ το, καπετάνιε, να το τακτοποιήσω. Μα οπωσδήποτε. Με τίποτα. Βοήθησέ μας, Σαμ! Εμπρός, στα ξάρτια! Μπέλο, Μπέλο! Δεν αφήνουμε τον αδελφό μας! Κάντε αυτό που σας λέει! Φύγετε με τον Σαμ! Όχι! Πιάστε τον! Τι να κάνω, Κρόξ? Τι θα κάνουμε με αυτές τις δύο, καπετάνιε? Να τις πάτε κάτω! Μη μείνει, Σαμ! Θέλω όμως και αυτόν, κυρίως. Είναι δικός μου, καπετάνιε! Φύγε, Σαμ! Φύγε! Κι εσείς! Φύγε τώρα, Σαμ! Είσαι ο μόνος που μπορεί να ειδοποιήσει τους άλλους! Σωστά! Αλλά πώς ακριβώς θα το κάνεις, μικρέ? Το νησί είναι ακατοίκητο. Δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη. Και το πλοίο σου έχει καταστραφεί. Τι ελπίδες έχεις να πεις κάτι σε οποιονδήποτε, αν σε παρατήσουμε εδώ πέρα μόνος σου? Έχει δίκιο και το ξέρει. Έλα, μικρέ. Έλα στη δούλεψή μου. Και αυτές! Τι μέλλον θα έχει ένας ικανός νεαρός ναύτης, αν κάνει παρέα με αγρίους? Πολλά λες, καπέταν αρχιψεύτα, ρε. Εσείς ο άγριος. Αυτή είναι φίλη μου. Μόλις φράγισες τη μοίρα σου, μικρέ. Όλος δικός σου, υποπλήρχε. Με μεγάλη μου χαρά, καπετάνιε. Έλα εδώ, αλυτάκι. Συνέχισε, Σαμ. Για να σε δω, πού θα πας τώρα? Μακάρι να είχα τα φτερά σου, Κρόξ. Ω, καλά. Δεν σκοπεύει να... Σκοπεύει. Ούτε εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Σαμ! Βεβαίως ότι πνίγηκε. Σε παρακαλώ, εμφανίσου, Σαμ. Πάρτε τις κάτω. Με την παλήρια σαλπάρουμε. Πάμε να βρούμε το αγόρι. Ετοιμάστε την βάρκα. Είναι δικός μου. Νεκρός ή ζωντανός. Κατεβαίνουμε. Ψάξτε παντού μέχρι να το βρείτε. Εμπρός, κουμπί. Ελάτε, κουπί! Θα
ξεφύγει! Κοιτάξτε πίσω σας, ηλίθι! Έχει ήδη φτάσει στην ακτή! Εκεί! Εκεί! Το έχει τύχει μου! Δεν μπορεί να πάει μακριά! Σκορπιστείτε! Είναι δύσκολο. Και με πλησιάζουν. Πρέπει να πάω σε πιο εύκολο έδαφος. Εκεί είναι! Μόνο πάνω μπορώ να πάω τώρα. Τι όφελος θα έχω όμως. Είναι αδύνατον. Δεν το πιστεύω. Τουλάχιστον εσένα δεν σε πιάνουν, Κρόξ. Δεν έχω καμία ελπίδα. Εδώ είναι ο μικρός αλήτης. Μπροστά μας, το βλέπω! Αυτή τη φορά δεν τη γλιτώνεις, Ξανθούλη! Τόμ! Ονειρεύομαι! Τον έπιασα, το μικρό! Τι κάνεις! Μη! Μη! Όχι! Τι κάνεις! Όχι! Σε έπιασα, Σαμ! Συνέχισε να φωνάζεις! Εμπρός! Ούρλιασε! Σταμάτα! Ούρλιαζε! Μην σταματάς! Όχι! Είμαι χαμένος! Με πέτυχε! Βοήθεια! Όχι! Όχι! Μη! Μη! Κρέκι, ο μαγειράς μας τα τίναξε. Μάλλον έπεσε μες στη λάβα, σύντροφε. Τι θάνατος, ε! Ωι! Μάγειρα! Εκείσε! Σκοτώθηκαν. Πάμε! Έτσι κι αλλιώς χάλια μαγείρευε. Στα αλήθεια εσύ είσαι. Ναι, εγώ είμαι, Σαμ. Δεν το πιστεύω, Τόμ. Τι έγινε? Τι κάνεις εδώ? Πώς ήξερες ότι ήμουν εδώ πέρα? Ακόμα ρωτά συνέχεια, έτσι, αδερφούλη? Καλά, τι περίμενες? Εμφανίστηκες από το πουθενά. Νόμιζα ότι είχα αρχίσει να τα χάνω τα με άρπαξες. Τι συμβαίνει? Έλα, πάμε να φύγουμε από εδώ πριν πνιγούμε. Πρόσεχε, μην γυρίσουν αυτοί οι παλιά άνθρωποι. Είναι αδίστακτοι, Σαμ. Τότε τι δουλειά έχεις μαζί τους? Ξέρεις τι κάνουν, έτσι δεν είναι, Τόμ? Τώρα ναι. Μα όταν δέχτηκα να σαλπάρω σαν μαγειράς τους, δεν το ήξερα. Ο Μπόιντ σε ξεγελάει εύκολα. Έχεις δίκιο. Όταν ανακάλυψα ότι ο Μπόιντ πουλούσε σκλάβους, με είχε παγιδεύσει. Στην αρχή τον εμπιστεύτηκα και του είπα ότι με κυνηγούσε η αστυνομία της Νέας Ουαλίας. Και σίγουρα θα σε παρέδει δε αν έλεγες οτιδήποτε για τις δουλεμπορικές του εργασίες. Καλά το κατάλαβα, Σαμ. Έλα, κοντεύουμε να φτάσουμε. Δεν σκόπευα να βγω από το πλοίο σε αυτό το νησί. Αλλά όταν σε είδα να παλεύεις να σώσεις τους φίλους σου, ξαφνιάστηκα. Είναι θαύμα, Τόμ. Σε έψαχνα. Πήγα παντού. Μέχρι και στην Κίνα. Ναι, το ξέρω. Ήμουν κι εγώ εκεί. Κρόξ, τα κατάφερες.
Είναι μαζί μου από τότε που έφυγα από το Σίδνεϊ. Κι αυτό το ξέρω, Σαμ. Τι είπες νωρίτερα για την Κίνα? Μάλλον ούτε κι εσύ θα το πιστέψεις, αλλά... Κάτι ετοιμάσει ο Πόιντ. Έλα. Πρόσεχε, μη σε δουν. Φεύγουν. Παίρνουν και το πλοίο σου. Θα πουλήσουν τους φίλους μου, Τόμ. Παγιδευτήκαμε εδώ, αδερφέ. Πιο γρήγορα! Σηκώστε κι άλλο, μανί! Ελπίζω να σώθηκε ο Σαμ. Και να σώθηκε, δεν θα μπορέσει να φύγει από το νησί. Hey, τι κοιτάτε εσείς εκεί πέρα? Μην πεις τίποτα. Ο Μπόιτ σας στέλνει στην κουζίνα. Μια από μαγειράς μας έπεσε στο ηφαίστειο. Hey, αν τις πειράξεις, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. No. Αλήθεια. Άντε, 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 κουνηθείτε, άντε. Έπεσα στη θάλασσα. Έχασα την Άνση και τον καπετάνιο. Κόλλησα στην ξέρα. Και τώρα εξαιτίας μου είμαστε εδώ, ενώ οι φίλοι μου θα πουληθούν για σκλάβοι. Και όλα αυτά σε μια εβδομάδα μόνο. Hey! Δεν είναι και τόσο άσχημα! Τι κάνεις? Στάσου, Τόμ! Κοίτα, Σαμ, τι είναι αυτό? Πού? Δεν βλέπω καλά με τον ήλιο, έτσι. Βάρκα είναι! Ναι! Το σκαρί των διδήμων! Περίμενε, Σαμ! Είναι μακριά από την ακτή! Είναι η μόνη μας ελπίδα! Το ρεύμα είναι πολύ δυνατό! Θα τα καταφέρουμε! Η βάρκα πάει προς τα ανοιχτά! Μπορεί να μην τα καταφέρουμε! Πρέπει όμως! Την κρατάω! Δεν μπορώ να πολύ πίσω. Σε πιάσα. Ο καιρός μας πάει όπου θέλει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Άσε το σκηνή. Συνήθεια γίνεται να με σώζει συνέχεια. Στο χρωστάω. Είσαι αδελφός μου. Κρατήσου τώρα. Εσείς οι δύο, μαγειρέψτε! Μη σας στείλω στον άλλο κόσμο. Και να το κάνετε νόστιμο, ε! Το θέλουν και νόστιμο, ε! Μα... Μπέλο! Η Πέλο και η Μπέλο λένε πως είναι λευκός καρχαρίας. Ποιος? Ο Γαλαξίας? Ναι! Και μας προσέχει στη θάλασσα. Αν δεν μας φάει πρώτα. Μπράβο, Σαμ. Νόμιζα πως θα είχες μάθει κάτι πιο χρήσιμο. Το μόνο που θυμάμαι ότι πιπέλο είναι πως αυτά τα τρία αστέρια στη σειρά καταλήγουν νότια. Άρα το νησί του Μπόιντ είναι προς τα εκεί. Έχω τρελαθεί τελείως. Αν μας πιάσουν θα γυρίσω στη φυλακή. Λοιπόν, πρόσεχε τα αστέρια και να μην σε πάρει ο ύπνος. Αποκλείεται. Πρωινά! Έτοιμα τα πρωινά! Καθαρίστε τα πάντα. Πάω κάτω να ελέγξω. Αμνιά.
Το πρωινό σας, καπετάνιε Μπόιντ. Ελπίζω να σας αρέσει, κύριε. Όπου να είναι, Μπέλο. Ωραία. Μα τι πάθανε, τι στο καλό. Φέρτε τα κορίτσια εδώ! Δεν γίνεται τίποτα! Προχώρα! Όπου να είναι θα κατέβουν! Κάποιος έρχεται! Βοήθησέ με, Μπέλο! Θέλω να έφτασε! Μάλιστα! Ελάτε, παιδιά! Φεύγουμε από εδώ! Τι στο καλό είναι αυτό, Τόμ! 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 Δες! Κυκλώνες! Είχα ακούσει για αυτούς, αλλά δεν τους είχα ξαναδεί. Πολύ περίεργο. Και λίγα, λες, Σαμ. Αν πέσουμε πάνω τους, θα μας τσακίσουν. Γρήγορα, βοήθησέ με! Πιο γρήγορα! Πρόσεχε! Πρόσεχε! Κρατήσου, Σαμ! Δεν είναι ώρα για φαγητό, Κρόξ. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάλι καλά που έδεσες το πιδάλιο στη θέση του πριν. Δεν το πιστεύω ότι με πήρε ο ύπνος. Μια χαρά τα πάμε, Τόμ. Θα σας πουλήσω χωριστά και σας υπόσχομαι ότι θα το μετανιώσετε που μου το κάνατε αυτό. Κι εγώ το υπόσχομαι. Πάρτε σ' από μπροστά μου να μην τις βλέπω. Αχ. Ακόμα πεινάς, Κρόξ. Ξέρω για τον θησαυρό του δράκου, Σαμ. Τι είπες? Καλά άκουσες. Έψαχνα να βρω το κουράγιο, να σου το πω. Σε ακολουθούσα όταν ανέβαινε στο ποτάμι στην Κίνα. Έπρεπε να σε βοηθήσω, αλλά δεν το έκανα. Με ενδιαφέρε περισσότερο να σώσω το τομάρι μου. Δεν είναι ευχάριστη η ιστορία, Σαμ. Λυπάμαι. Όταν τελειώσουν όλα, θα μου τα πεις. Εγώ χαίρομαι που είσαι εδώ τώρα. Αλήθεια? Τόμ! Μαζέψτε το πανί! Κουνηθείτε! Σας φύγει το σκηνή. Μην ανησυχείτε. Σε λίγο θα σαλπάρετε για καμιά φυτεία, να κάπου μακριά, όπου θα μάθετε να βγάζετε το ψωμί σας. Ή κάποιου άλλου το ψωμί. Θέλουμε να δούμε τον αδερφό μας. Κανέναν δεν θα δεις, μικρούλα. Κανέναν απολύτως. Τους βρήκαμε. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Θα μας αναγνωρίσουν. Συνέχισε την πορεία κατά μήκος της ακτής. Έχω μια ιδέα. Είναι επικίνδυνο αυτό, Σαμ. Είναι πιο πιθανό κάποιος να αναγνωρίσει εσένα. Και ο Μπόιντ θα σε παραδώσει. Δεν θέλω να πας μόνος σου. Βρες τον κυβερνήτη του νησιού. Πες του ότι ο Μπόιντ είναι δουλέμπορος και γύρνα πίσω πριν τη δύση. Θα σε περιμένω.
τελευταίο το πλήρωσα. Οχ, όχι εδώ. Συγγνώμη, κύριε. Πού είναι το σπίτι του κυβερνήτη? Εδώ, λίγο πιο κάτω. Το μεγάλο σπίτι με τα μπατζούρια. Ένα νόμισμα, παιδί μου. Γιατί? Δώστε μου αυτό, Κρόξ. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Πλήρωνε! Θα τους το πάρω, κύριε. Κρόξ! Αν είδα στο στόμα του πουλιού, δεν το θέλω πίσω. Μα δεν έχω λεφτά. Θα μας εξυπηρετήσει κανείς τελικά! Τι θα γίνει? Θέλω τα λεφτά μου, μικρέ. Κρόξ! Κατέβα! Κάτω! Περίμενε δύο λεπτά. Άκου. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Αλλιώς θα πεθάνουν οι δίδυμες και ο αδελφός τους. Καταλαβαίνεις? Φοβάμαι πως χρειάζομαι κάτι παραπάνω από αυτό, ε. Περιμένω! Μη με απογοητεύσεις, κορίτσι μου. Hey! Τι να τον κάνουμε τον ναύτη με ναυτία? Τι να τον κάνουμε τον ναύτη με ναυτία? Τι να τον κάνουμε τον ναύτη με ναυτία? Τι να τον κάνουμε? Hey! Hey! Ε, σηκώνεται! Hey, όποια σηκώνεται! Hey, όποια σηκώνεται νωρίς το πρωί! Καλώς είτε! Δεν πληρώθηκα για το ψάρι μου. Έλα, κάντου τη χάρη. Έλα, παιδί μου. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πες μας άλλο ένα τραγούδι. Όχι. Πού είναι τα αγόρι? Ο κυβερνήτης είναι εξαιρετικά πολύ άσχολος. Θα του πούμε ότι το ζητήσατε. Μα είναι πολύ σημαντικό. Είναι επίγον. Πρέπει να τον δω αμέσως. Φοβάμαι πως είναι αδύνατον. Πάρτε το πουλί σας έξω από εδώ. Έλα, Σαμ. Έπρεπε να έχεις γυρίσει. Μα πού είναι? Μα τι κάνεις εδώ ακόμα? Είναι εδώ ο κυβερνήτης ή όχι? Πώς τολμάς να μου μιλάς έτσι? Πού είναι? Σταμάτα! Δεν μπορείς να πας εκεί. Γύρνα πίσω. Φρουρέ! Φρουρέ, φωνάζω! Κυβερνήτα, πρέπει να με ακούσετε. Εσύ! Κυβερνήτα, κυβερνήτα! Πήγα να το σταματήσω, κύριε, αλλά... Ακολούθησέ με, Κρόξ! Λοιπόν, λοιπόν... Θύμωσε αμέσως τον μικρό και φέρ' το μου γρήγορα μέσα. Έλα, ξανθουλή! Βιάσου τώρα! Έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι δύο! Έλα! Αν το αγόρι το σκάσει, η ζωή σου δεν θα έχει πια καμιά αξία. Κατάλαβες? Ναι, ναι, μάλιστα, κύριε. Εξοφότατε, εντυμότατε, κυβερνήτα, κύριε. Θα τα τακτοποιήσω αργότερα. Σχεδόν έπεσε ο ήλιος. Ελπίζω η Κρόξ να πάει στον Ντόμ. Κάτι κακό συνέβη στο Σαμ, έτσι?
Αυτά τα σκουπίδια είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ για να μπω στο λιμάνι χωρίς να με προσέξουν. Κρύψου από κάτω κι εσύ. Κρατήσου. Αυτό είναι το πλοίο του Μπόιντ. Το είχα δει από ψηλά. Περίμενε εδώ, Κρόξ. Αυτή είναι. Αλλά δεν βλέπω τα κορίτσια. Τι είναι, Κρόξ? Θα σου πω και κάτι άλλο. Ο καπετάνιος μας άνετα ξεγελά κάθε μέρα το βρετανικό ναυτικό. Δεν έχουν ιδέα ότι πουλάει σκλάβους. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Το βρωμόπουλο του μικρού. Δώσ' μου το γάτσο από το πλοίο. Θα το πιάσω το παλιόπουλο. Έλα εδώ! Έλα εδώ, παλιόπουλο! Έλα, απασχόλησε το πουλί με αυτό εδώ. Έχω μια ιδέα. Αυτό θα βοηθήσει. Πάρα αυτό. Σε πιάσα. Έλα, ανέβασε το. Τράβα. Σαν καρχαρίας κάλυτος. Γεια σου, ναι. Είσαι πολύ ανόητο, αγόρι, το ξέρεις. Δεν μπορείς να με αφήσεις εδώ. Κι όμως αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω, μικρέ μου. Όταν φύγω από εδώ, θα πω στους πάντες τι ψεύτης είσαι. Είσαι απλά ένας δουλέμπορος που υποκρίνεται ότι είναι τίμιος. Και ποιος θα πιστέψει έναν βρωμιάρι αλυτάκο αντί για τον κυβερνήτη του νησιού? Για πες μου, να τι παθαίνουν όσοι τα βάζουν με μένα. Άου! Αργότερα το βράδυ θα κάνεις μια μικρή βόλτα στον κόλπο με τους καρχαρίες. Εγώ, κύριε? Ναι, εσύ, κύριε. Και θα τακτοποιήσεις το προβληματάκι μου μια για πάντα. Σε ένα σακί με πέτρες. Μάλιστα, κύριε. Πρέπει να φύγω από εδώ. Εντάξει, λεβέντες μου, τώρα θα δούμε ποιος είναι τυχερός, ε! Ελάτε, ποιος θα είναι ο πρώτος που θα ρίξει τα σάρια! Για να σε δούμε αν παίζεις, μικρέ! Ποιος είσαι? Ο αδερφός του Σαμ! Ο αδερφός που ψάχνει! Ακριβώς! Δεν το πιστεύω! Σε κέρδισα! Εσύ θα ρίξεις καλύτερα λόγια! Καλά! Την απάντηση σε αυτό την ξέρεις, έτσι! Πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω με τόσους ερασιτέχνες! Ας δοκιμάσουμε πάλι. Και αυτή τη φορά, κάν' το σωστά. Τι σχεδιάζεις? Θα προσπαθήσω να σας πάρω από εδώ και να σας πάω στον αδελφό σας όσο αυτοί παίζουν. Ελάτε. Καλούτσικος είναι. Ναι, ομορφούλης. Πάμε. Το χρήμα, παιδιά. Για να δω το χρήμα σας. Κέλο. Εμείς είμαστε, αδελφούλη μου. Εσείς, τι κάνετε εδώ? Θα σας βγάλουμε από εδώ. Ποιος είναι αυτός? Ο Σαμ είναι? Είμαι ο Τόμ. Ο αδερφός του Σαμ. Απίστευτο. Ακούστε, θα είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσω να σπάσω την αλυσίδα με αυτό. Πρόσεξε! Σε πιάσα! Δέστε τον μάγειρα! Φύγετε από εδώ! Θα ευχηθείς να έχεις πεθάνει στο ηφαίστειο. Ελευθερώστε την Κρόξ! Εδώ, Κρόξ. Πάνω είναι. Πιάσ' τον, θέλω. Πίτα! Ελάτε εδώ. Βγάλτε με από εδώ. Τι είναι η γησάτας? Δεν ξέρω, κολύπη. Ο Μπόιν θα μας πετάξει στα σκυλόψαρα. Κατεβάστε τη βάρκα. Σας παρακαλώ κάποιος, πνίγομαι!
Μικρέ, μικρέ, δεν μου αρέσουν αυτά τα λυπητερά. Σταμάτα να παίζεις, τώρα. Μου το έμαθε η μαμά μου. Η μαμά σου, η ίδια σου η μαμά. Φτάνει, μικρέ, μ' ακούς, φτάνει. Δεν έχεις ιδέα τι θέλει να κάνει ο κυβερνήτης Μποϊν. Τι λες? Ας το κάνουμε. Μπράβο, Κρόξ. Αυτό είναι, Κρόξ. Κρόξ! Πού ήσουν? Πού είναι ο Τόμ? Ήρεμα! Κάνω ό,τι μπορώ! Σαμ, έλα στο παράθυρο! Μπέλο! Κι εγώ είμαι εδώ! Μπέλο, σταμάτα να κουνιέσαι! Τον αδερφό μου τον είδατε? Ναι! Αου, ακίνητη είπα! Είσαι πολύ βαριά! Άκου, Σαμ, έπιασαν τον Τόμ, αλλά έχουμε ένα σχέδιο! Έλα! Θέλουμε τη βοήθειά σου! Ναι! Τι να κάνω? Σε ποιον μιλάς, μικρέ? Στο πουλί εδώ, κύριε! Ποιος είναι? Στριμώξου εδώ, Κρόξ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι δίδυμες, αλλά ας είμαστε έτοιμοι. Καλά, καλά! Έρχομαι! Ποιος ήρθε εδώ τέτοια ώρα νυχτιάτικα? Αυτό θέλω να μάθω. Ναι! Έφερα το φαγητό. Φαγητό? Τι φαγητό? Δείπνο, κύριε. Από τον κυβερνήτη. Για τον κρατούμενο. Καλά, καλά. Και γιατί φέρνουν για τον κρατούμενο φαγητό? Εντάξει. Μπες μέσα και τελείωνε σβέλτα. Υπέροχο βράδυ, κύριε. Έτσι λες εσύ. Όλα αυτά για τον μικρό. Να, κύριε. Ο κυβερνήτης είπε να φάτε εσείς ό,τι δεν φάει ο μικρός. Έφερα νοστιμότατο κοτόπουλο ψητό με μυρωδικά και πλούσια σάλτσα μαζί με γλυκοπατάτες και μερικά από τα φρέσκα φασολάκια του κυβερνήτη που μόλις μαζέψαμε. Θα τα αφήσω εδώ πέρα. Ω, δείτε, κύριε, έχει και ζεστή πίτα από δαμάσκηνα. Ζεστή πιτούλα. Μόνο που δεν χρειάζεται να τα φάει όλα αυτά ο μικρός αφού... Τότε, κύριε, παρακαλώ. Σίγουρα ο κυβερνήτης είπε να φάω κι εγώ. Εντάξει, λοιπόν. Ο κυβερνήτης είπε ότι μπορείτε να φάτε όσο θέλετε. Αλήθεια, το είπε. Θα κρυώσει το φαΐ σας, κύριε. Θα ήθελα να το απολαύσετε. Μια που έβαλε και τα δυνατά μου για να το φτιάξω. Τζάμπα θα πήγαινε με τον μικρό. Δεν θα προλάβει καν να το χωνέψει. Εξαιρετικά νόστιμο. Γιατί να κάνω πάντα εγώ τις δρομοδουλειές του κυβερνήτη? Συμβαίνει κάτι? Ελπίζω να σας αρέσει το φαγητό, κύριε. Καλό δεν είναι? Δεν νιώθω πολύ καλά. Πρέπει να πιείτε κάτι, κύριε. Πρόσεχε. Ω, είμαι τόσο αδέξια, συγγνώμη. Σταμάτα, σταμάτα. Άσε με. Άσε με, σου λέω. Έλα, πάρ' το. Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Τώρα πρέπει να φάει ο μικρός. Φέρ' το πίσω αμέσως. Έλα. Ω, έφυγε. Τι, πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται. Μα έφυγε. Γύρνα πίσω. Θέλω να βρείτε αμέσως τα παλιόπαιδα. Και όταν τα βρείτε, να τους περάσετε αλυσίδες. Και έτσι θα μάθουν ποιος κάνει κουμάντο εδώ. Thank you.
Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το σωστό, Σαμ? Εσείς από εκεί! Είναι η μόνη μας ελπίδα. Ας το κάνουμε. Έλα, αδελφή μου. Έλα! Μέλο, μη! Σπρώξε τη βάρκα. Μέλο, σε ακούνε! Τι γίνεται εκεί κάτω? Ελάτε! Ακούσατε τον κύριο Μπόιντ! Κατεβείτε αμέσως! Κουνηθείτε πια! Τι νομίζεις ότι έκανες? Ναι, Μπέλο, θα το δουν ότι κλέψαμε τη βάρκα! Δεν γινόταν αλλιώς! Σκεφτόμουν τα υπέροχα σκαριά που έκαψαν στο νησί μας! Αυτές τις τρέλες τις κάνω εγώ, αδελφοί μου, όχι εσύ! Πέρασαν από εδώ, κύριε Μπόιντ! Τρύπησαν τις βάρκες! Δώσ' μου ένα κουπί, Μπέλο. Θα ανέβουμε πριν φτάσουν εκείνοι. Και μετά? Κάτι θα σκεφτούμε. Πρέπει! Ελάτε, ελάτε, κύριε! Τι μουρμουράς τώρα? Για κοιτάξτε εδώ! Αφήστε το. Είναι εμφανές που είναι. Λοιπόν, σκεφτήκατε τίποτα? Άντε κάτω και δε σαν οι σκλάβοι είναι. Τι τρέχει? Είναι κανείς εδώ? Μ' ακούει κανείς? Τι έγινε τώρα? Έλεγξε το. Σε διατάζω. Εντάξει, ποιος λέγει κάτω? Γιο! Γιουχου! Γεια! Τι είδες? Εσύ! Τα λέμε! Δεν ξέρω! Κολύμπη! Τους βρήκαμε, παιδιά! Είναι πάνω στο πλοίο μου! Ελάτε! Σώστε με, κάποιος! Σώστε με! Βοήθεια! Πιο γρήγορα! Μπράβο, Σαμ! Μπράβο, Σαμ! Μην ενθουσιάζεσαι τόσο! Μας έχουν σχεδόν πλευρίσει! Πάμε! Πάμε από εκεί! Στην Πρίμνη! Μπέλο! Μπέλο! Ελάτε! Πρόσεχε, Σαμ! Πάμε στο Δελφίνι! Θα κατέβουμε με τα σκοινιά! Τώρα τους πιάσαμε, κύριε! Ελπίζω! Ακολουθήστε με! Όλοι σας! Η σειρά σου, Σαμ! Όχι! Φύγε! Φύγε, Σαμ! Μη μένεις άλλο εδώ! Εσύ εκεί! Σταμάτα! Πηγαίνετε στο Δελφίνι! Θέλω να πιάσετε όλους τους σκλάβους και να τους φέρετε πίσω στο πλοίο μου! Φύγε από εδώ, Σαμ! Σαμ! Είμαστε όλοι εδώ! Μόνο εσύ λείπεις! Μη με περιμένετε, ό,τι κι αν γίνει! Μπέλο, σήκωσε την άγκυρα! Βοηθήστε με! Εκεί! Ο πιτσιρικάς είναι δικός μου!
Φύγε από πάνω μου! Τι συμβαίνει εδώ? Γεια σου, Τόμ! Να! Ένας δικός τους! Κυνήγησέ τον, ανθρωπέ μου! Τώρα! Σηκώθηκε η Άγκυρα! Λοιπόν, καπετάνιε! Πανιά! Ξέρεις τι να κάνεις! Ωραία! Το πιδάλιο γέλο! Έλα, Τόμ! Πίσω σου, Τόμ! Έρχεται! Εδώ είναι! Πιάστε τον! Βοηθήστε με! Θα τους πιάσουμε, καπετάνιε! Μην ανησυχείς! Το πλοίο τους ξεκίνησε! Ξεκινήστε κι εσείς! Κάντε κουμπί! Κουμπί δεξιά! Αριστερά! Φύγετε! Μακριά από εδώ! Δηλή! Πού πάτε! Όχι! Μόνος που έμεινα! Όχι! Έλα, φίλε! Μια χαρά τα πήγες, Τόμ. Αυτό που έκανα θα τους καθυστερήσει λίγο. Ετοιμαστείτε γρήγορα να σαλπάρουμε! Ανοίξτε τα πανιά! Δεν μπορώ να στρίψω το τιμόνι! Κάτι έκαναν στο πιδάλιο! Να το φτιάξεις! Ουφ! Δεν ξεφύγαμε ακόμα, Σαμ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σε λίγο βγαίνουμε από το λιμάνι. Με τόσα μπανιά που έχουν, μπορούν να μας προλάβουν. Αν ξεκολλήσουν. Έτοιμο! Βούτα και ελευθέρωσέ το! Τώρα! Κύριε! Θα τους κυνηγήσουμε! Με μεγάλη μας χαρά! Τα έφτιαξα, κύριε! Περιμένετε με! Όπου να είναι, βγαίνουν από το λιμάνι! Όταν θα βγούμε στα νυχτά, δεν θα μας ξεφύγουν, κύριε Μπόιντ! Να μη σου θυμίσω ότι αν ξεφύγουν και μιλήσουν σε κανέναν, τότε θα πάμε όλοι μας στη φυλακή! Πιστέψτε με, κύριε Μπόιντ! Βασιστείτε πάνω μου! Μας έφτασαν! Τι θα κάνουμε! Είναι πολύ γρήγοροι! Τους πλευρίσαμε! Ετοιμαστείτε να ρίξετε τους γάντζους! Αφήστε τους να πλησιάσουν! Στα κανόνια! Παραδώσου, μικρέ! Μ' ακούς? Τι έμαθα η Κρόκ, Σαμ? Δεν το πιστεύω. Κοίτα! Οι πολεμιστές. Ο μπαμπάς μας! Απίστευτο! Τι στο καλό είναι αυτά! Πολεμικά κάνω! Κανίβαλοι!
Καλή βάλη! Σαμ! Σαμ! Αυτή είναι! Είναι φοβερό! Δες! Στο πρώτο κανό! Δες! Είδες! Είναι άρσκια παπετάνιος! Αυτή είναι! Ναι! Τέλεια! Ρίξτε τους! Διέταξα να τους ρίξετε! Ανταρσία! Να μείνετε όλοι στις θέσεις σας! Σταματήστε! Ρίξε εσύ με το κανόνι! Με τρεις βολές πάνε οι άχροι! Έχετε δίκιο, κύριε, αλλά... Αλλά τι! Δεν έχετε να αντιμετωπίσετε μόνο αυτούς, κύριε Μπόιντ! Δείτε εκεί πέρα! Το βασιλικό ναυτικό! Αυτή είναι, έτσι! Δυστυχώς! Τι να κάνω τώρα! Να τρέξουμε, να σωθούμε! Μόνο εμείς οι τρεις! Συμφωνούμε! Στην άκρη! Όχι! Πηδάκι! Δεν μπορείτε να με αφήσετε εδώ! Θα μάθουν τα πάντα για τους σκλάβους! Θα με συλλάβουν! Θα με βάλουν φυλακή! Δεν μπορείτε να με αφήσετε εδώ! Φέρτε τους εδώ! Άντε πίσω! Φέρτε τους εδώ! Ζήτω! Μπράβο! Κοίτα, Σαμ!